Αντρέ, τι γίνεται, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ωραία, Αντρέ. Αντρέ ή Αντελίνο, πόσο αρέσει να σε φωνάζουνε. Πώς θέλετε. Ποιο είναι το ωραίο, το αγαπημένο σου, παιδί μου, αυτό που θες εσύ να σε φωνάζουνε. Κοίτα, εγώ στην Ελλάδα όλους με φωνάζουν Αντελίνο. Αντελίνο. Οπότε άστε να κρατήσουμε αυτό. Ναι, δεν μου λες, δηλαδή μου είπαν οι συνεργάτες μου ότι θέλεις, λέει, να μιλήσουμε ελληνικά. Λέω, αφού ελληνικά πού ξέρει, ρω Αντελίνο, λέω, ελληνικά. Ξέρετε, πού έμαθες εσύ τόσο καλά ελληνικά. Από τη γυναίκα μου. Από ποιος άλλος. Από τη Βάσο. Και έχω περάσει στην Ελλάδα και από τη γυναίκα μου. Σου έκανε το μαθήματα τόσο καιρό και έμαθες να μιλάς κανονικά. Ακόμα σήμερα μάθω στα ελληνικά. Δεν μιλάω τα τέλεια. Ναι. Εντάξει. Μπορώ να μιλήσω. Ναι, γιατί όταν συνεννοηθήκαμε τέλος πάντων για την κουβέντα, για τη συζήτηση αυτή που σε ψάχνουμε, σε παλεύουμε τόσο καιρό κτλ. Και ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι τιμητικό για μένα και είναι και η πρώτη φορά που μιλάμε μαζί. Δηλαδή και τόσα χρόνια που ήσουν εδώ στο ΠΑΟΚ δεν είχαμε μιλήσει ποτέ. Βλέπω εδώ είναι το κανονικό σου όνομα, είναι Αντελίνο Αντρέ Βιέρα Φρέιτας. Ε? Ναι. Αυτό είναι. Ναι. Όλα αυτά είναι. Δεν έχει 3-4 ονόματα ακόμα να βάλουνε. Όχι. Μόνο αυτά. Στην Πορτογαλία τουλάχιστον 4 τα έχουμε. Εντάξει, 2 επίθετο και 2 ονόματα. Και το Βιερίνια πώς βγήκε. Το Βιερίνια αυτό είναι μεγάλη ιστορία. Εγώ τότε που είχα αρχίσει να παίξω ποδόσφαιρο, δηλαδή στην Κιμαράνης με 7 χρονών, πήγα με τον αδερφό μου, τον μεγάλο μου αδερφό. Ναι. Και οπότε στην Πορτογαλία είχαμε και τους δύο τα ίδια ονόματα, δηλαδή Βιέρα. Γιατί εγώ ήμουν το πιο μικρό, το αρχίσαμε να με φωνάζουν Βιερίνια, γιατί στην Πορτογαλία, αν είστε το πιο μικρό, έτσι, στο βάζουν το ίνια το τέλος το ονόματα. Επειδή είσαι ο πιτσιρίκος, για να σε ξεχωρίζουν, να καταλαβαίνεις το όνομα. Ναι, γιατί εκεί στην ομάδα είχε το αδερφό μου που είχε 3 χρόνια πιο μεγάλος από μένα και εκεί στην ομάδα, δηλαδή, όχι... Στην ομάδα μου, εκεί στο κλαμπ, στο Κιμαράνης, γιατί είχαμε δύο αδερφούς, οπότε για να ξεχωριστούν ένα τον άλλον μου αρχίζουν να φωνάζουν Βιερίνια. Αντελίνο, πόσο καιρό έχει που έφυγες από την Ελλάδα, από τη Θεσσαλονίκη, που πήρες μεταγραφή στην Ελλάδα. Στο Ιανουάριο θα κάνει 5 χρόνια. Τι λέει εσύ, περάσανε 5 χρόνια. Περάσανε. Δεν φαίνεται όμως, περάσανε 5 χρόνια. Ναι, εσένα πού σου φαίνεται αυτό το διάστημα, για πες, αυτά τα 5 χρόνια της ζωής σου ας πούμε. Κοίτα, εμένα, δηλαδή, από αυτό που είπαμε, δηλαδή 5 χρόνια που περάσανε πολύ γρήγορα. Εγώ δεν έχω καταλάβει καλά ότι έχω λείψει από την Ελλάδα και από το ΠΑΟΚ 5 χρόνια. Εντάξει, πολύ δύσκολο ήταν στην πρώτη στιγμή που έφτασε εδώ στη Γερμανία, άλλη τροπία, άλλο ποδόσφαιρο. Όμως έχω συνηθίσει και είμαι ευχαριστημένος εδώ. Αντελίνο, όταν έγινε η μεταγραφή, όταν παίζονταν τέλος πάντων το θέμα της μεταγραφής σου, εσύ ήθελες να φύγεις, ήθελες να πας στη Γερμανία, ήθελες να φύγεις στον ΠΑΟΚ. Όχι. Εγώ τότε πιστεύω πολύ κόσμο το έχει, το ξέρει αυτό. Εγώ έφυγα λόγους οικονομικών, δηλαδή το ΠΑΟΚ χρειαζόταν να πουλήσει κάποιους παίκτες και είχαμε αυτή την πρόταση που ήταν πολύ καλά για το ΠΑΟΚ και για μένα από το Βόσφουρ και έτσι έγινε τη μεταγραφή. Εσύ ήθελες να μείνεις δηλαδή κανένα 2 χρόνια ακόμα ή ήθελες γενικά να μείνεις? Εγώ τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι είχε σκοπό να μείνω στο ΠΑΟΚ γιατί είχαμε αρχίσει να κάνουμε μια καλή σεζόν και ήθελα να τουλάχιστον να πάω μέχρι το τέλος αυτή τη σεζόν στο ΠΑΟΚ. Όμως τα προβλήματα που είχαμε οικονομικά δεν μ' άφησαν και εντάξει δεν ήταν και κακό για μένα γιατί είστε για κάτι άλλο προθάτημα, καλύτερο προθάτημα από την Ελλάδα. Βέβαια. Οπότε δεν μπορώ να πω τίποτα. Ήταν από εκείνες τις ημέρες προτάσεις που είχες, γιατί είχες πολλές προτάσεις εννοείται. Ναι. Ήταν η Γερμανία που περισσότερο σου άρεσε να πας, Αντελίνο, ή ήταν η καλύτερη οικονομική, η πρόταση οικονομική και είπε η ομάδα σου να πας εκεί, συμφώνεις και εσύ φυσικά, τότε. Κοίτα, ήταν η καλή πρόταση για τον ΠΑΟΚ και για μένα. Και μέσα από όλες αυτές τις πρότασεις που είχε, δηλαδή σε επίπεδο ποδοσφαίρων, αυτή στις Βόσφουρ ήταν η καλύτερη πρόταση, γιατί μια ομάδα που παίζει στην Bundesliga και τότε που είχε έρθει εδώ πριν 3 χρόνια είχαν κερδίσει το πρωτάθλημα με έμπειρους παίκτες, με πολύ καλούς παίκτες και έτσι αποφάσισε να
να έρθω στο Βόσφορο. Ναι. Ήταν το πρωτάθλημα που σκεφτόσουν όταν έπαιζε εσύ στον ΠΑΟ Καντελίνο, ήταν το πρωτάθλημα το γερμανικό, η Bundesliga δηλαδή, που σκεφτόσουν έτσι, το είχε στο πίσω μέρος του μυαλού σου, ότι θέλω να πάω να παίξω μπάλα εγώ εκεί, θέλω να πάω να κάνω καριέρα στη Γερμανία. Ή περισσότερο σου άρεσε άλλο πρωτάθλημα, ευρωπαϊκό εννοώ. Από τη στιγμή που είσαι έξω από το πρωτάθλημα, δηλαδή που βλέπεις τις τηλεόρασεις, ναι, ναι. Όσο είσαι στην Ελλάδα, στο ΠΑΟ. Όλα αυτά, ναι. Φυσικά θα μου άρεσε περισσότερο να παίξω στη Ισπανία, στη Premier League, δηλαδή για μένα και το στυλ παιχνιδιού με έβλεπε πιο πολύ στην Αγγλία και Ισπανία, πιο τεχνικά και όλα αυτά. Όμως από τη στιγμή που έφτασα εδώ και που είδα πώς ποδόσφαιρο παίζουν εδώ, δηλαδή τα κήπεδα, τους φανς που έχουν, ναι. Άλλαξε γνώμη, οπότε ναι, τα 5 χρόνια είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος εδώ. Δηλαδή τα περίμενες, Αντελίνο, διαφορετικά και τα είδες εντελώς διαφορετικά, προς το καλύτερο όμως, ε? Ναι, κοίτα, η Γερμανία είναι η Γερμανία, ό,τι και να πούμε. Δηλαδή, το καιρό, όλα είναι διαφορετικά από αυτό που είχε στην Ελλάδα. Mm-hmm. Όμως από τη στιγμή που έρθεις εδώ να παίξεις μπάλα και να φτάνεις στο κήπεδο και έχεις σε κάθε αγώνα full κήπεδο, τους φάνους να είναι δίπλα ένας τον άλλον, σαν το έχουν σαν γιορτή. Οπότε για τους ποδοσφαιριστές το πιστεύουν, mm-hmm, να παίξεις με κήπεδα γεμάτα και να έχεις, να παίξεις σε ένα πρωτάθλημα σαν την Bundesliga, και για μένα για τα τελευταία χρόνια έγινε, αν δεν είναι το καλύτερο, ένα από τους καλύτερους στο κόσμο, mm-hmm, το βλέπεις αλλιώς. Την πρώτη φορά που είχε φτάσει, τα πρώτα 6 μήνες δηλαδή με το Felix Magath, ήταν πολύ δύσκολα. Δύσκολα ήταν, ε? Ναι, πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί, είχε και τον πρώτο αγώνα τραυματίστηκε κιόλας, ναι, και έπαιξε με τραυματίες σχεδόν τις επόμενες 4-5 μήνες. Και ήταν δύσκολο, δηλαδή άλλη τροπή, δηλαδή... Τι ήταν αυτό που σε δυσκόλεψε περισσότερο, Αντελίνο? Τι ήταν αυτό που άργησες πολύ να το καταφέρεις, να το κάνεις, ας πούμε, ή που δεν σου άρεσε, αν θέλεις, εκεί? Κοίτα, τη στιγμή που δεν μου άρεσε φυσικά είναι το καιρό, γιατί εγώ είχε φτάσει στο χειμώνα, οπότε είχε φτάσει να κάνω προπόνηση με μείον 15, μείον 20. Έλα, ναι. Οπότε ήταν δύσκολο αυτό για μένα, και μετά ήταν, χρειάστηκε λόγους και τραυματισμού, χρειάστηκε λίγο παραπάνω χρόνο να μπορώ να δείξω αυτό που ήξερε και που μπορούσε να κάνω. Αυτό για μένα ήταν το πιο δύσκολο, δηλαδή το τρόπο παιχνιδιού, το τρεξίματα που είχαμε και στις προπόνησεις και τα παιχνίδια, ήταν, ναι, κάτι που δεν είχε συνηθίσει στην Ελλάδα, ναι, και ήταν λίγο δύσκολο για μένα να συνεχθώ εδώ στη Γερμανία. Τώρα είσαι, έχεις ένα μικρό τραυματισμό, έτσι, είσαι έξω, ναι, δεν, ναι, παίζεις αυτό το διάστημα. Μικρή φλάση. Σου εύχομαι με όλη την ψυχή, την καρδιά, να γίνεις γρήγορα καλά και να ξαναπαίξεις. Δεν μου λες, εμείς, Αντελίνο, σε στείλαμε από εδώ extreme, σε στείλαμε μέσω επιθετικό. Εκεί αυτοί οι αλήτες, γιατί σε κάνανε αμυντικό, γιατί σε κάνανε δεξιμπάκ? Δεν ξέρω. Γιατί δέχτηκες, γιατί δεν έκανες μια επανάσταση, γιατί δεν μας φώναξες να έρθουμε εμείς εκεί, να σε πάρουμε, να σε φέρουμε ξανά εδώ? Κοίτα, το θέμα είναι, εγώ είμαι παίκτης ομάδος. Εγώ, ναι, δεν ποτέ έπαιξε μοναδικά. Δεν μου αρέσει αυτό το στυλ παιχνιδιού. Οπότε, από τη στιγμή που την ομάδα με χρειαζόταν σε δεξί μπακ, το πήρα, δηλαδή το πρώτο. Αναδείχθηκες και καλύτερος παίκτης του πρωταθλήματος σε δεξί μπακ. Είσαι και εσύ για ξύλο, δηλαδή. Δεν είναι μόνο αυτή που σε κάνανε. Είσαι και εσύ. Ναι, το θέμα ήταν, εγώ, να σου πω την αλήθεια, τις πρώτες φορές που έπαιξε δεξιμπάκ, εγώ το πίστευα ήταν κάτι έτσι σπάνι, δηλαδή 1-2 παιχνίδια που χρειαζόταν την ομάδα, δηλαδή να ανεβαίνει λίγο πιο ψηλά, ναι, να φέρει την μπάλα από πίσω μπροστά και χρειαζόταν ένα παίκτης και εμένα. Mm-hmm. Οπότε μετά που έπαιξε τόσο καλά δεξιμπάκ, από τη στιγμή που άρχισε να παίξω δεν με είχε βγάζει, και το τέλος είχε βγει στην ενδεκάδα στις Bundesliga και σαν δεξιμπάκ. Ναι. Όμως ήταν πριν 1-2 χρόνια, δηλαδή είχε άλλους παίκτες στην ομάδα, άλλους παίκτες μπροστά μου που έκαναν και αυτούς διαφορά, και για μένα ήταν λίγο πιο δύσκολο, οπότε με έχει δυσκολεύει λίγο τις τελευταίες μήνες, δηλαδή εδώ,
Γιατί έχουμε καινούριους παίκτες, έχουμε άλλο στυλ παιχνιδιού και αυτό φαίνεται και φέτος που είμαστε στο πρωτάθλημα, στη θέση που είμαστε τώρα. Φέτος έχετε προβληματάκια, ναι, αρκετά. Η ομάδα δεν έχει. Πριν 2 χρόνια είχε το Dortmund που στο πρώτο γύρο ήταν, αν δεν ήταν τελευταίο, ήταν προελευταίο. Και στο δεύτερο γύρο βγήκανε και Ευρώπη ακόμα. Αυτό είναι ό,τι γίνεται εδώ στην Bundesliga. Κανένας θα το περίμενα με 10 αγώνες θα έχουμε Bayern μπροστά και με Leipzig πίσω. Και έρθα στη τρίτη θέση και όλα αυτά. Αυτό είναι το καλό στις Bundesliga. Σε κάτι αγώνες δεν ξέρει τα αποτελέσματα. Μόνο τα παίζεις με την Bayern, ξέρεις ότι θα χάσεις. Μην το λέω αυτό γιατί το έχουμε το επόμενο παιχνίδι κύπελλο είναι με Bayern, οπότε πρέπει να σκέφτουμε κάτι άλλο. Εντάξει, οκ. Okay. Δεν το ήξερα ότι έχει τέτοιο μάτσο. Okay. Αλλά έτσι είναι εδώ. Δηλαδή, εμείς πιστεύουμε ότι όποιος παίζει με την Bayern με τον ένα με τον άλλο τρόπο έχει και λίγο βοήθεια από τη διαιτησία. Η Bayern, όπως ο Ολυμπιακός, ας πούμε, εδώ πέρα στην Ελλάδα, λίγο έχει και παιχταράδες. Εντάξει, θα κερδίσει. Δεν μου λες, υπήρξε στιγμή αυτά τα 5 χρόνια. Δηλαδή, τώρα μου είπες 5 χρόνια και δεν το πιστεύω ότι είσαι τόσα χρόνια. Και τέλος πάντων. Ούτε εγώ. Αυτά τα χρόνια που είπες γαμώ το φτάνει, θα γυρίσω. Υπήρξε στιγμή. Υπήρχε μετά από ένα χρόνο. Μετά από ένα χρόνο που έφυγε το Φέλιξ Μάγκατ, ήταν το προπονητής που μου είχε φέρει. Και, και έφυγε αυτό το προπονητής και ήρθα το προπονητής στη Β' ομάδα. Και μ' άφησα εκτός τα πρώτα 2-3 αγώνα και με το Φέλιξ Μάγκατ είχε αρχίσει να παίξω. Δηλαδή τις πρώτες 5 αγώνες έκανα στα 90 λεπτά. Και από τη στιγμή που έφυγε το Φέλεξ Μάγκατ και ήρθε αυτό το καινούριο προπονητής, με άφησε 2 αγώνες εκτός. Ναι. Και εγώ είχε... Άρχισε να τσατίζεις εσύ, δεν σου άρεσε αυτό. Είχε τρελαθεί λόγω στο τραυματίες που είχε τότε που είχε έρθει. Είχε αυτό που σε λέω τη δυσκολία στις πρώτες μήνες εδώ στη Γερμανία και μετά μου βγήκε και αυτό με το προπονητής και είχε αποφασίσει να φύγω από εδώ, όμως μετά έκατσε και σκέφτηκε καλύτερα και έμεινε. Μετά άλλαξα, μετά άρχισα να παίξω. Ήρθα μετά το Interacking και με έβαλε και βασικό σε όλα τα παιχνίδια και άλλαξε γνώμη. Αν και δεν είχε και πρόθεση από πουθενά να μπορώ να φύγω. Υπήρχε ρήτρα. Τώρα εσύ, πες μου λίγο γιατί δεν τα ξέρω εγώ ακριβώς. Ούτε και τα ψάξα γιατί ήθελα να μου τα πεις εσύ, να σου πω την αλήθεια. Να είναι αυθόρμητη η κουβέντα μας και να μην είναι στημένη, ας πούμε, να είμαι εγώ προετοιμασμένος 100%. Θα μου τα λες εσύ. Να ρωτάω δηλαδή αυτά ούτε που σκέφτομαι. Ούτε εγώ προετοιμασμένος. Μπράβο, ούτε συνεννοηθήκαμε τίποτα. Μια χαρά έτσι. Έτσι, σαν να πίνουμε καφέ έξω. Τώρα εσύ ανανέωσε το συμβόλαιό σου. Μέχρι πότε έχει συμβόλαιο εκεί με τη Wolfsburg? Εγώ έχω το 18-1. Δηλαδή μπορεί το τελευταίο χρόνο να αυτόματα να γίνεται μεγάλο. Δηλαδή μέχρι το 2018 έχει σίγουρα και το συν 1 είναι στο χέρι της ομάδος ή να ανανεωθεί αυτόματα ή... Είναι αυτόματα. Ναι. Είναι πρέπει να συμφωνείς και εσύ. Θα κάνεις. Πρέπει να συμφωνείς και εσύ ή αν θέλει μόνο η ομάδα. Εσύ δεν έχεις λόγο. Όχι, αυτό είναι αυτόματα. Δηλαδή από τη στιγμή που θα κάνω... Να σου πω την αλήθεια τώρα ακριβώς δεν ξέρουμε. Ναι, νομίζω είναι 20-25% από τα παιχνίδια στο τελευταίο χρόνο, αυτόματα θα γίνει το καινούριο συμβόλαιο. Έχεις ρήτρα, δηλαδή αν ενδιαφέρεται η χή ομάδα αυτή τη στιγμή για να σε πάρει από τη Wolfsburg, έχεις ρήτρα, ξέρεις το ποσό που πρέπει να δώσεις. Η ρήτρα πρέπει να έχω, τώρα να μου πεις τι ρήτρα έχω δεν μπορώ να σου πω την αλήθεια τώρα. Ναι. Δεν πρέπει να είναι πολύ μεγάλο, εντάξει, 30 χρονών είμαι. 30 είσαι, ρε. Είσαι 30, αποκλείεται. Ψέματα λες. Αλήθεια τη λέω. Δεν φαίνεται που έχει περάσει 5 χρόνια. Εγώ έφυγα με 20, 26, 20. Τι λες. Κοίταξε, τώρα όπως λες ότι τα μικρά τα παιδάκια τα βάζανε αυτό το ίνια, ξέρω εγώ, στο πώς μου το είπε στην αρχή η Πορτογάλη. Για μας είσαι ο Βιερίνια. Για μας πάντα θα είσαι ο μικρός. Έτσι. Τώρα μην μας λες ότι είσαι 30. Κάτι 30 μικρός εννοείται. 30 είμαι μικρός. Αλλά εμείς νομίζουμε, εγώ δηλαδή, ότι έφυγε 20. Και τώρα είσαι 23, ας πούμε. Άντε, 24 το πολύ είσαι εκεί πέρα. Κοίτα, το νιώθω αυτό. Ναι. Να σου πω την αλήθεια. Να νιώθω ότι είμαι, εντάξει, 25-26 χρονών. Τώρα τα χαρτιά 30 θα είσαι. Καλά, δεν είσαι και μεγάλο. Πάλι, δηλαδή, όπως μου είπες ότι είσαι 5 χρόνια στη Γερμανία και το 30 μου λες, μου κάνει εντύπωση. Λέω, πώς γίνεται εσύ ο Βιερίνια να είναι 30. Δεν μου λες, αυτά τα χρόνια, αυτά τα 5 χρόνια προσέγγισαν ομάδες στην Wolfsburg για να σε πάρουν.
Να σου συζήτησαν. Λέω, αυτά τα 5 χρόνια που είσαι στη Γερμανία, έτσι, μετά τον πρώτο τέλος πάντων, από τα προβλήματα που είχες κτλ. Ήρθαν ομάδες να χτυπήσουν την πόρτα της Wolfsburg να συζητήσουν από την. Ναι, ήρθαν. Ποιες ομάδες? Μπορώ να σου πω μία που ήταν. Δηλαδή, μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, η Schalke. Που ήταν τότε που το 6 που είχε τελειώσει το συμβολιό μου και ήμουν δηλαδή έτοιμο να υπογράψω με τη Schalke και τελευταία στιγμή συμφωνούσαμε με το Wolfsburg και ενίωσαμε το συμβόλαιο. Α, ήτανε... Δηλαδή αυτή ήταν η πιο... είχε υπήρχε άλλες, όμως αυτή ήταν την πιο σοβαρή και η πιο γνωστή πρόταση που είχε. Που είχε τώρα... Από Γερμανία, από Γερμανία και αυτή, έτσι. Από Ισπανία και Αγγλία, έτσι που, που ήθελε να παίξει εκεί. Εντάξει, υπήρχε όμως. Όχι τόσο δυνατές. Όχι κάτι σοβαρό, ούτε κάτι. Όχι δυνατές. Λέμε κάτι σοβαρό. Δηλαδή υπήρχε συζητήσει, όμως δεν υπήρχε. Δηλαδή δεν έφτασαν στο σημείο που έφτασε το Σάλκι. Πήρατε και το Euro. Πώς είναι να παίρνεις Euro, Αντρέ? Να σου πω την αλήθεια, ακόμα δεν το έχω συνετίσει. Εντάξει, ήσασταν και τυχεροί, έτσι. Δεν ήσασταν καλύτερη ομάδα. Χρειαζόμαστε και τύχη. Είχαμε και... με το Σάντο στον πάγκο, με το Σάντο στον πάγκο, εντάξει, εννοείται ότι θα την έχετε την τύχη. Όπου πάει την κουβαλάει. Αλλά για πες πώς είναι, πώς ήτανε? Ήτανε κάτι διαφορετικό, δηλαδή... Να το έχεις, να κάνεις τους όμιλους που έκανες. Από τη στιγμή που κάναμε τους όμιλους και περάσαμε τους όμιλους, είχαμε όλη τα 90% σιγουριά ότι τουλάχιστον το τελικό τα πήγαμε. Γιατί μια ομάδα που κάνει. Αρχίσατε να το πιστεύετε σιγά σιγά, ενώ στην αρχή λέγατε όσο καλύτερα πάμε, και μετά αρχίσατε να το πιστεύετε, τελείως. Ναι. Δηλαδή την πρώτη, τους όμιλους ήταν πολύ δύσκολο. Δηλαδή, κανένας και ούτε εμείς το περιμέναμε να περάσουμε τρίτη έτσι πως περάσαμε, ορίς να κερδίσουμε κάτι αγώνα. Κάποια στιγμή που περάσαμε, δηλαδή είχαμε σχεδόν 90% τη σχολιά που τουλάχιστον μέχρι στο τελικό τα πήγαμε και είχαμε αυτό το σκοπό. Είχαμε πει από την αρχή, ίσως και πριν φτάσαμε στη Γαλλία, και δεν είμαστε ένας από τους φαβορεί να πάμε για να του κερδίσουμε, όμως είμαστε ένας από τους δυνατούς που μπορούμε να κάνουμε κάτι καλό. Και από τη στιγμή που περάσαμε τους όμιλους, εγώ το πιστεύω, το είχαμε όλο το μυαλό ότι μπορούσαμε να του κερδίσουμε το Euro. Ναι. Αντρέ, μου γράφει ένας φίλος, ταυτόχρονα βλέπω και τις ερωτήσεις μου στέλνει ο κόσμος, έχει τρελαθεί, εντάξει, που σας ακούει. Βασικά έχεις να μιλήσεις πολύ καιρό, έτσι, στην Ελλάδα. Ναι, δεν είμαι, να σου πω την αλήθεια, δεν είμαι πολύ να μιλήσω. Δεν σου αρέσει πολύ, γιατί... Δεν μου αρέσει. Εγώ μου αρέσει τη ησυχία μου να κάνω τη ζωή μου, να μην έχω, δηλαδή να μην βλέπω κάθε μέρα τις δηλώσεις μου στις εφημερίδες και όλα αυτά. Εκεί οι δημοσιογράφοι δεν σε ζαλίζουν, δεν είναι όπως εδώ στην Ελλάδα, ας πούμε. Εντάξει, δεν είναι τόσο. Ζαλίζουν, δηλαδή όμως αυτός είναι εκεί. Δηλαδή τελειώνεις την προπόνηση, το 6-10 δημοσιογράφος εκεί δίπλα σου. Α, είναι έξω την προπόνηση, ναι, αν θέλουν να σε ρωτήσουν κάτι, θα σε ρωτήσουν αυτή τη στιγμή ή θα μιλήσουν κάποιους από την ομάδα να κάνουν ραντεβού για να έχεις να μιλήσεις μαζί τους. Όμως δεν είναι κάτι τρομερό. Μου γράφει, ποιο είναι το μεγαλύτερο μάθημα στο ποδόσφαιρο που πήρες, που έμαθες παίζοντας στην Bundesliga? Το πιο μεγάλο μάθημα. Ναι, ποιο είναι το μάθημα, δηλαδή, επειδή πήγες σε ένα πρωτάθλημα που δεν έχει καμία σχέση με το δικό μας, έτσι μιλάμε, δηλαδή, για επίπεδα. Εγώ μπορώ να σου πω το παιχνίδι που μου έμεινε, έτσι πως έλεγες εσύ πριν και καλά ότι κάτι παιχνίδι που παίζουμε με Μόναχο. Ναι, ότι ξέρεις ότι θα χάσεις ή δεν θα δυσκολευτείς να κερδίσεις πολύ. Πριν δύο χρόνια το κερδίσαμε 4-1 στην έδρα μας και δεν αφήσαμε ούτε ευκαιρία για την Bayern να μπορεί να... Δηλαδή αυτό πιστεύω είναι ένας από τους πιο μεγάλους μαθήματα που έχω πάρει από εδώ από τις Bundesliga. Ότι αν παίξεις... Αν θα παίξεις με τέτοιες ομάδες, με τέτοιους παίκτες, δηλαδή η ποιότητα που έχουν αυτούς τους παίκτες. Όμως αν το πιστεύεις και εσύ και σαν ομάδα έχεις η ποιότητα και μπορείς να το κερδίσεις, δηλαδή όλα μπορεί να γίνει. Δηλαδή εμείς πριν το αγώνα είπαμε εκεί, εντάξει, η ισοπαλία θα είναι καλά και εντάξει, κερδίσουμε ένα 0 θα είναι, εντάξει, τέλειο.
Όμως κανένας το περίμενα, είχαμε κερδίσει 4-1 και μπορούσε να ήταν και περισσότερο και δεν αφήσαμε και η Bayern να έκανε αυτό που έχει συνηθίσει εδώ στη Bundesliga και μπορώ να πω και την Ευρώπη να κάνει. Και ήταν και το προπονητή στο Pepe Guardiola, οπότε ήταν κάτι που για μένα και το τελικό. Το τελικό κύπελο, πάλι αυτό 10 λεπτά του αγώνα είχαμε χάσει 1-0 και στο ημίγρονο κερδίσαμε 3-1. Δεν μου λες, από αυτά τα χρόνια που ήσουν Αντελίνο εδώ στο ελληνικό πρωτάθλημα, εκεί στιγμές που είσαι έτσι χαλαρός, ας πούμε, στον καναπέ του σπιτιού σου, τι σκέφτεσαι για αυτά τα χρόνια που ήσουν στον ΠΑΟΚ, τι σου έχει μείνει, τι έχεις κρατήσει, ας πούμε, αυτή η κλασική ερώτηση είναι, αλλά θέλω να την κάνω σε σένα, θέλω να ακούσω την απάντησή σου. Εγώ έχω κρατήσει η τούμπα. Αυτό είναι ότι μπορώ να πω ότι μου λείπει περισσότερο από όλα. Άσε το ελληνικό πρωτάθλημα. Μου λείπει, φυσικά μου λείπει. Δηλαδή την ατμόσφαιρα που έχει η τούμπα, εγώ πιστεύω δεν υπάρχει πουθενά. Δηλαδή τουλάχιστον εγώ που έχω παίξει πολλά κύπεδα, δεν έχω φτάσει σε σημείο στις τούμπες. Δηλαδή αυτό που για μένα είναι κοντά, εντάξει, είναι διαφορετικά, γιατί δεν έχει αυτό που έχει στην Ελλάδα, είναι στις Dortmunds που έχεις μόνο σε μια κερκίδα 20.000. Όμως δηλαδή αυτό που μου λείπει και αυτό που μου βάζει να σκεφτώ και αν είμαι στο καναπέ είναι αυτό την ατμόσφαιρα που υπήρχε στη τούμπα και υπάρχει και αυτά τις στιγμές που είχαμε περάσει, τις όμορφες στιγμές που είχαμε περάσει στη τούμπα και όχι μόνο στη τούμπα και εκτός έδρας. Ναι, την τρέλα που έχει ο κόσμος. Βέβαια, στο να γίνεται τρελός ο κόσμος στην κερκίδα έπαιζες πολύ σημαντικό ρόλο, ίσως το πιο σημαντικό εσύ. Αλλά τέλος πάντων, δηλαδή δεν έχουν εξαίσθηση. Πρέπει να προκαλείται και η κερκίδα. Άμα είναι μέσα, παίζουν τίποτα συμπέθεροι, δεν μπορεί να δώσει ένα την μπάλα στον άλλον. Πού να, στην κερκίδα δεν μπορούν να φωνάξουν. Άμα βλέπουν εσένα όμως μέσα, τρελαίνονται στην κερκίδα, είναι λογικό. Εκτός από την τούμπα. Εμείς πριν σε ένα αγώνα δεν ξέρεις τι θα συμβεί στο αγώνα και αν δεν συνέχεις. Βέβαια. Δηλαδή εμείς πολλές φορές έχουμε κερδίσει τις αγώνες. Μπορώ να σου πω 3-4 αγώνες που έχουμε κερδίσει το τελευταίο λεπτό και μπορώ να σου πω ότι αυτή τη βοήθεια του είχε τη ατμόσφαιρα που είχαμε εμείς. Δηλαδή. Αυτό υπάρχει και έχει πολύ σημασία. Δηλαδή η ατμόσφαιρα που έχει και το ξέρει είναι δύσκολο στην Ελλάδα, όχι στο ΠΑΟΚ, όμως στην Ελλάδα να έχουν την υπομονή. Όμως εγώ το πιστεύω, δηλαδή αν είχαν ακόμα λίγο υπομονή, δηλαδή μπορούσε να το πάω και ή κάτι άλλη ελληνική ομάδα να είχε να κερδίσει αγώνας ή τα τελευταία λεπτά ή μόνο με τα βοήθεια τους φιλάτρους. Ναι. Το καλύτερο μάτς που θυμάσαι με τον ΠΑΟΚ, ποιο είναι αυτό που δεν ξεχνάς ποτέ, ας πούμε? Υπάρχει τόσους. Είναι πολλά. Είναι πολλά. Πιο πολύ, Αντελίνο, πιο πολύ. Στιγμές που έχω περάσει εκεί είναι πολλά, δηλαδή 4 χρόνια είναι. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να καταλαβαίνω και είμαι πιο πολλά χρόνια εδώ στη Γερμανία παρά που. Ναι, είσαι πιο πολλά εκεί, Φοβερό, ρε. Τι να σου πω. Ποιο μάτσο γούσταρε περισσότερο, ρε παιδί μου, ή και δικό σου ακόμα. Και δηλαδή, γιατί έχει βάλει γκολάρε, έχει βάλει, αλλά ποιο είναι αυτό που γούσταρε. Δηλαδή, μου άρεσε όλε τι νίκε που έχουμε κάνει στο Καραϊσκάκι. Μου άρεσε, δηλαδή, στα ευρωπαϊκά με Φενέρβασε. Και στην Ευρώπη της Champions League, δηλαδή η playoffs της Champions League με Ajax, δηλαδή η παιχνίδια με Ajax, Άρης, δηλαδή τα 4-1 με το Άρης στη Τούμπα. Υπάρχει τόσες στιγμές, δηλαδή. Με τον Ολυμπιακό τα παιχνίδια τα θυμάσαι? Πού δεν θυμάμαι. Εκεί ήταν λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα, Εκεί είναι πιο δύσκολο. Δηλαδή, εκεί δεν παίζανε μόνο. Και ο Ολυμπιακός και που έχει τώρα, δεν μπορώ να συγκρίνουμε νομίζω. Ότι το Ολυμπιακός τότε είχε, τι να σου πω, παιχταράδες, δηλαδή παίκτες που είχαν παίξει σε μεγάλες ομάδες στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Ναι. Και δηλαδή τότε που είχαμε κερδίσει με το Σάντς το 1-0, πιστεύω στο γκολ το Εντίνιο, το Πάοχη είχε να κερδίσει εκεί στην Αθήνα πόσα χρόνια, 15 χρόνια. Είχε. Είναι πιο δύσκολα. Δεν μου λες τώρα που είπα Ολυμπιακός, θέλω αυτό να το ξεκαθαρίσεις. Υπήρξαν στιγμές αυτά τα χρόνια που ο Ολυμπιακός σε προσέγγισε? Ναι, υπήρχε. Πότε? Υπήρχε το καλοκαίρι πριν έφυγε. Πριν έφυγε από το ΠΑΟΚ. Το καλοκαίρι πριν φύγες από τον ΠΑΟΚ? Δηλαδή στο καλοκαίρι το 12.
Ναι, όχι, το 11. Για πες, πώς είχε γίνει το, τι είχε γίνει. Είχε γίνει πρόταση, όμως δεν υπάρχει περίπτωση. Άλλη φορά. Ούτε, η άλλη φορά νομίζω είχε γίνει, όμως αυτό που σε λέω, δηλαδή ό,τι και να... Όχι, σε ξαναπροσέγγισε ο Ολυμπιακός όταν πήγε στη Γερμανία ή τότε που έγινε τον πρώτο χρόνο, σε ενόχλησαν πάλι για να σε πάρουν στην Αθήνα, στο Πειραιά. Κάτσε, τι σήμα είχαν, υπήρχαν, δηλαδή όχι αυτό που σε λέω, ήταν πάλι μια συζήτηση που υπήρχε τότε που ήθελα να φύγω. Δηλαδή, και τον πρώτο χρόνο που είπες. Ναι, τον πρώτο χρόνο. Όχι, κάτι σοβαρό. Γιατί μου είπες, γιατί μου είπες, Αντελίνο, δεν υπήρχε περίπτωση, δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση να πω το Ολυμπιακός. Γιατί. Δεν υπάρχει. Έτσι. Ναι, θέλω να μου πεις γιατί. Όχι, γιατί είναι με παοξής. Δεν γίνεται να πάω στο Ολυμπιακός. Ωραίο είναι αυτό, ρε εσύ, φοβερό. Αυτό δεν το έχει πει Έλληνας, ρε εσύ. Και το λες εσύ. Όχι, εγώ είχε πει τότε που είχε φύγει. Εγώ αν θα γυρνάω και θέλω να γυρίσω στην Ελλάδα, υπάρχει μια ομάδα που θα γυρίσω. Ναι. Δηλαδή το ξέρω, ποτέ λες ποτέ στο ποδόσφαιρο. Αυτά όμως πολύ, δηλαδή για να μπω, για να πάω Ολυμπιακός ή κάτι άλλη ομάδα στην Ελλάδα, πρέπει δηλαδή, να μην θέλει το ΠΑΟΚ. Να μην σε θέλει ο ΠΑΟΚ. Τώρα μιας και μου δίνεις πολύ ωραία πάσα, και θα τριμπλάρω εγώ και θα το πάρω. Δώσ' με πίσω. Επειδή είσαι δεξιμπακ. Βάλε γκολ τώρα. Τώρα θα βάλω γκολ, εσύ είσαι αμυντικός, κάτσε εκεί πίσω. Λοιπόν, ναι. Ο ΠΑΟΚ αυτά τα χρόνια, επειδή είδα να γράφονται πολλά, να λέγονται πολλά. Το έχω πει ο αυτό. Ο καθένας ξέρει τα πάντα καλύτερα και από σένα ακόμα, εδώ στην Ελλάδα. Έτσι. Ένα. Θέλω να μου πεις τι έχει γίνει αυτά τα χρόνια. Είδαμε κάτι φωτογραφίες, είδαμε εσένα με τον Τσιακόφ και τα λοιπά. Ο ΠΑΟΚ αυτά τα χρόνια του Σαββίδη σε προσέγγισε για να σε φέρει πίσω. Αυτό το τις φωτογραφίες ήταν τότε αυτό που σε είπα, που ήθελα να φύγω από εδώ. Ήταν στο καλοκαίρι, το χειμώνα αυτό, Χριστούγεννα. Ναι. Και ήταν μια συζήτηση. Δηλαδή όχι μόνο για μένα, για όλη τη υπήρχε στο ΠΑΟΚ. Δεν ήταν μόνο εμένα, γιατί νομίζω ήταν τα πρώτα μήνες που είχε έρθει το Σαββίδη στο ΠΑΟΚ. Ναι. Και εσείς δεν ξέρετε, όμως αυτός είχε έρθει στη Γερμανία κιόλας. Ο Σαββίδης. Ο Τσιακόφ, okay. Ναι. Ναι, το ξέραμε για τον Τσιακόφ ότι ήρθε. Το ξέρετε που ήρθε. Ναι, κρυφά. Το ξέραμε. Ναι, όμως δεν ήρθε να μιλήσει με την ομάδα, ήρθε να μιλήσει μαζί μου. Και είχαμε συζητήσει, είχαμε πει ότι εντάξει, αν υπήρχε πρόταση για να γυρνάω το ΠΑΟΚ, τα σκεφτόμουν. Δηλαδή ήταν σε αυτή το καιρό που εγώ ήθελα να φύγω, γιατί δεν ήμουν ευχαριστημένος εδώ. Ναι. Και όμως δεν πέρασα από αυτό, δηλαδή συζητήσαμε, μιλούσαμε για τα προβλήματα που υπήρχε στο ΠΑΟΚ. Ναι. Αυτά. Δηλαδή, δεν σου έκανα πρόταση δηλαδή. Δεν μου έκανα πρόταση. Όχι τότε. Ποτέ. Γιατί άλλα... Αν το λες, η πρόταση είναι, αν τα κάτσεις εκεί με κάποιος και σου λένε αν το ΠΑΟΚ θα σε δίνει χ, θα έρθεις. Αν αυτό είναι πρόταση, εντάξει, μου έχουν κάνει χίλιες φορές. Δεν το κατάλαβα πώς το είπες, για ξαναπες το λίγο. Αν... Δηλαδή, αν η πρόταση είναι, αν τα κάτσεις με κάποιος που δουλεύει στην ομάδα, ναι, το ΠΑΟΚ, σου λέει αν το ΠΑΟΚ σε δίνει χ, θα έρθεις. Χ, λεφτά εννοείς. Ναι, ωραία. Λεφτά. Αν. Ναι, αν είναι έτσι πρόταση, ναι, μου έχουν κάνει κύλιες. Α, εννοείς ότι στο χαλαρό, στο ανεπίσημο πολλές φορές, ναι, σου το έχουν... χαλαρό που τα πας εκεί διακοπές, τα πας εκεί Χριστούγεννα και σου λένε ρε φίλε, τι δεν έρθει στο ΠΑΟΚ. Και, δηλαδή το άλλο αν σε δίνει, τι να σου πω, τέτοια λεφτά τα έρθεις. Μου το λέω ρε φίλε, πριν να μου πεις αυτό πρέπει να γίνεται η πρόταση. Δηλαδή εγώ τα ξέρετε, εγώ τα ΠΑΟΚ τα θέλω να γυρίσω. Ούτε την ομάδα προσέγγισε ποτέ ο ΠΑΟΚ, Αντελίνο. Δεν με έχουν πει τίποτα. Δεν σε έχουν πει τίποτα, έτσι. Αν γίνονταν αυτό, θα σου έλεγαν, πιστεύεις. Θα σου έλεγαν, μάλλον. Ναι, φυσικά. Άρα να πιστέψουμε και οι γιατί δύο. Γιατί καταρχάς πρώτα απ' όλα, δηλαδή, αν θέλω να γίνει πρόταση, πρέπει να μιλήσεις και το μάνατζερ μου. Ναι. Και ούτε εκεί έγινε η προσέγγιση. Μόνο αν το μάνατζερ μου δεν το έχει πει. Δεν έχει πει. Άρα, για να το κλείσουμε εντελώς αυτό το θέμα, γιατί ο κόσμος τρελαίνεται με αυτά τα πράγματα. Διαβάζει κάθε Χριστούγεννα, κάθε καλοκαίρι, διαβάζει και 500 πράγματα για σένα. Και εγώ έχω διαβάσει κάτι πράγματα ότι εγώ πρέπει να σταματάω να κουρεδεύω τον κόσμο. Εγώ δεν κουρεδεύω κανένας. Έτσι στα social media. Ναι, να κοροϊδεύεις τον κόσμο ή γιατί να τον κοροϊδεύεις. Ποιος
Σωστό είπα. Γιατί για αυτό που γράψουν κάθε Χριστούγεννα, κάθε καλοκαίρι, ότι θέλω να γυρίσω και αυτό και τον άλλο. Αυτό δεν ισχύει. Δεν το έχεις πει εσύ ποτέ αυτό το πράγμα ή δεν έχει γίνει καμιά τέτοια αναφορά από σένα, έτσι. Του ξεκαθαρίζουμε σήμερα αυτό. Κοίτα, εγώ από τη στιγμή που έφυγα από το ΠΑΟΚ, δεν από τώρα, από τη στιγμή που έφυγα από το ΠΑΟΚ, το λέω, από τη στιγμή που θα γυρίσω στην Ελλάδα θα γυρνάω από το ΠΑΟΚ. Δηλαδή τώρα εγώ δεν γυρνάω από το ΠΑΟΚ ή δεν γυρνάω από το ΠΑΟΚ έτσι, δηλαδή με συμβόλαιο, με την μία ομάδα, τι θα κάνω, θα πάω εκεί στον πρόεδρο, στον Βόσο και το λέω, ρε φίλε, άντε γεια, φεύγω. Δεν γίνεται. Δηλαδή, αν με θέλουν ναι. ή κάποια ομάδα με ήθελε, δηλαδή ναι. το Σάουκε που με ήθελε πολύ, ναι. ήρθε εδώ και ζητούσε. Ναι. Καταρχάς δεν ήρθε εδώ να συζητήσει, γιατί εγώ μπορούσα να υπογράψω ελεύθερο το Ιανουάριο. Αυτό γινότανε. Άρα λες ότι ο ΠΑΟΚ και ο Τσισιακόφ τότε που ήρθε, ας πούμε, κρυφά, δεν σε ήθελαν αυτά τα χρόνια τόσο πολύ για να σε γυρίσουν πίσω, σε φέρουν στην ομάδα. Δεν λέω το πολύ, ένα πράγμα είναι να με θέλεις. Εγώ το πιστεύω, μπορούν να με θέλουν. Το θέμα είναι, αν με θέλουν, δηλαδή και για 500.000 πρόταση να το κάνουν. Τουλάχιστον να κάνουν πρόταση. Δεν έκανε ποτέ πρόταση. Εμένα δεν μου έχουν κάνει ποτέ. Ποτέ. Το έχω πει και... Αντελίνο, με τον κύριο Σαββίδη έχεις μιλήσει ποτέ? Το έχω συζητήσει κάποιες φορές που έχω πάει εκεί στο κήπεδο, στο ΠΑΟΚ, και έχει πόσες φορές που έχω πάει να δω αγώνας, το έχω δει πολλές φορές και μιλούσαμε, εντάξει, αυτό που σε λέω, θέλεις να έρθεις και αυτό και τον άλλο. Αυτά. Να έρθεις πώς, έτσι, μόνο σου. προφανώς αυτό που λες, που είπες πριν, που σε ενόχλησε, είναι ένα ποστάρισμα, ένα tweet του Γιώργου Σαββίδη που είπε ότι φτάνει πια με το Βιερίνη, άμα θέλει να έρθει, θα έρθει, κάπως έτσι, αυτό εννοείς. Εκείνος είχε επηρεάξει. Δεν είναι αυτός που είχε πει εγώ κορεδεύω τον κόσμο. Ο γιος του κύριου Σαββίδη, ο Γιώργος. Δεν ξέρω, ναι. Εγώ μου είχαν πει. Ότι κοροϊδεύεις τον κόσμο. Έγραψαν εγώ, το κοροϊδεύει τον κόσμο. Ναι. Εγώ, γι' αυτό το λέω, εγώ δεν θέλω να μιλήσω, γιατί δεν γίνεται κάτι λάθη. Καταλαβαίνεις τώρα που δεν μου αρέσει να μιλήσω. Ναι, αυτό σε ενόχλησε πάρα πολύ εσένα και τώρα είναι καλή στιγμή νομίζω που το διευκρινίζουμε, αν και πέρασε καιρός, ξεχάστηκε αυτό. Όντως ήταν κάπως αυτό που είχε γράψει ο κύριος Σαββίδης. Ίσως ο γιος του κύριου Σαββίδη, ίσως επειδή τον πίεσαν πολύ Αντελίνο και αυτό αντέδρασε έτσι. Τον πίεσαν για να σε φέρει στην Ελλάδα δηλαδή, γι' αυτό λέω. Κοίτα, εμένα με πιέζουν να παίξω καλά. Εμένα με πιέζουν εδώ στην ομάδα να τρέχω σαν τρελός. το κάνω. Τι άλλη δουλειά μου είναι. Δεν είναι. Μιλάμε, έχω πάθει μεγάλη πλάκα και μπράβο και στη γυναίκα σου τη Βάσο. Δηλαδή δεν πίστευα ότι ήξερες ότι μπορείς να μιλάς τόσο ωραία ελληνικά. Περίμενε. Πριν να τελειώσουμε, εγώ άκουσα που μιλούσες πριν ναι. ότι δεν μιλάω στα πορτογαλικά, στα βραζιλιάνικα. Ναι, καθαρίζουμε ναι, αυτά. Ναι. Τα βραζιλιάνικα δεν είναι βραζιλιάνικα. Τους βραζιλιάνους με πορτογαλικά μιλάνε. Α, ναι, ούτε καν το ξέρω. Είδες, δεν το ξέρω. Καλά έκανες, το είπες. Πάντως, όταν μου είπαν να μιλήσουμε ελληνικά, λέω όχι ελληνικά. Αφού δεν ξέρει, τι να λέω, ό,τι να είναι. Και έχω πάθει πλάκα, πώς μιλάς. Μπράβο στη Βάσο όμως, έτσι, στη γυναίκα σου. Μπράβο. Μεγάλο μπράβο. Ναι. Όχι μόνο γιατί με έχει μάθει και με έχει πόσα χρόνια. Που σαν έχετε εννοείς. Ναι. Και αντέχει εδώ, στη Γερμανία. Πολύ σημαντικό. Και πάλι δεν είναι πολύ εύκολο. Εγώ οικογενειακά εκεί για να, λίγο, να το χαλαρώσουμε τώρα, γιατί είδα λίγο στεναχωρηθήκαμε πριν. Να ξέρεις και ο κόσμος, επειδή με πιέζουν, βλέπω έχω 800 μηνύματα, ρώτα τον πότε θα έρθει. Άντε, πότε θα έρθει στον ΠΑΟΚ. Γιατί δεν το ρωτάς, μου λένε. Ειλικρινά τώρα σε μιλάω. Δηλαδή, ναι. πώς είπες εσύ πριν, είναι, αυτό μου αρέσει να μιλάω. Δηλαδή, σαν μιλάμε, πήγαμε για καφέ να μιλήσουμε. Έτσι ακριβώς. Κοίτα. Εγώ είμαι ευχαριστημένος εδώ. Δηλαδή από τη στιγμή που δεν γίνεται πρόταση, όχι από το ΠΑΟΚ, από κάτι ομάδα ή από κάτι άλλο πρωτάθλημα. Δηλαδή μπορώ να σκέφτω να έρχομαι ή στο ΠΑΟΚ ή σε Πορτουγαλία, λέμε τώρα, που Πόρτο που έπεσε και εκεί πολλά χρόνια, χωρίς να γίνεται πρόταση. Δηλαδή εγώ νιώθω ότι μπορώ να παίξω για... Δεν μπορώ να πω για πολλά χρόνια, γιατί εγώ με τους μαθημούς τελευταία δεν είμαι και πολύ καλά. Τέλος πάντων. Και εντάξει, εγώ έχω σκοπό να τελειώνω το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Ναι. Στο ΠΑΟΚ δηλαδή. Ναι. Και έχω σκοπό να πάω στο ΠΑΟΚ να μπορώ να δείξουν, να φέρω κάτι στην ομάδα. Δηλαδή δεν θέλω να πάω στο ΠΑΟΚ με 35-36 χρονών. Αυτό μου γράφει. Να τελειώνω
τελειώνει την καριέρα μου. Εγώ αυτή τη στιγμή που δεν είμαι καλά και δεν νιώθω καλά στα ποδοσφαιρικά, δηλαδή στις προπόνησεις, στα παιχνίδια, δεν μπορώ, δεν θέλω να πάω. Δεν θέλω να πω εκεί να κοροϊδεύω τον κόσμο. Ναι. Αυτό μου λένε ότι εμείς δεν θέλουμε να έρθει ο Αντελίνο όταν θα τελειώσει η καριέρα του στα 35-37 του. Θέλουμε τώρα να έρθει στην ομάδα. Είναι αυτό που λείπει. Αυτό μου γράφουν. Όλοι. Όλοι. Ναι. Και δεν τους έχω μιλημένους να μου το γράψουν αυτό για να σου το πω. Τι να σου πω. Δηλαδή, εγώ τα 35 μπορώ να παίξω ακόμα 2 χρόνια καλά μπάλα. Αυτό δεν ξέρω. Δεξί μπακ ή μπροστά. Δεξί μπακ ή μπροστά. Έτσι ξέρεις τι είναι το αγαπημένο μου, η αγαπημένη μου θέση. Αριστερά μπροστά. Αριστερά μπροστά, ρε, ναι, εσύ. Με ανάποδο πόδι. Δεν μου λες το πόδι, το καλό σου πόδι ποιο είναι. Κοιτάξτε. Έλα, άσε και τα δύο. Είναι το δεξί. Το δεξί είναι. Α, μπράβο. Άρα, γάμο, το και είχα βάλει στοίχημα πριν από χρόνια. Τις τρίπλες λέει που μου γράφει. Ο ναι, ο άλλος που μαλώναμε και ρεπόρτερ ΠΑΟΚ ήταν κιόλας, μου έλεγε, που εγώ δεν είμαι ρεπόρτερ ΠΑΟΚ, τέλος πάντων ήταν πιο κοντά σε εσάς, μου έλεγε το αριστερό του πόδι είναι ρε χαζέ, μου λέει το καλό του Βιρίνα. Ρε εσύ το δεξί είναι εδώ. Πω ρε, και έχουν περάσει χρόνια και χάθηκε το στοίχημα τώρα. Τις τρίπλες μου γράφει ένας φίλος που έκανες, τις θυμάσαι ή τις ξέχασες εκεί πέρα που πήγες. Όχι, τις θυμάμαι. Όμως εδώ δεν υπάρχει χώρο ή χρόνο να τους κάνω. Αυτό είναι το θέμα. Και δεξί μπακ δεν υπάρχει. Δηλαδή. Πολύ σπάνια να μπορώ να την κάνω. Δεξί μπακ. Όχι, τις κάνω προπόνηση, τις κάνω, δηλαδή δεν τις ξεχνάω, δηλαδή την προπόνηση θα τις κάνω. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο μεγάλη μαχαιριά ήταν όταν σε είδαμε δεξί μπακ. Νομίζαμε ότι ήταν κανένας άλλος που σου μοιάζε. Και φαντάζει, είχε παίξει και αριστερό μπακ και είχε κάνει καταπληκτικό παιχνίδι. Και αριστερό μπακ, ναι. Είναι, με Αμβούργο. Δηλαδή, δεξί μπακ και αριστερό μπακ το Βιερίνια, ρε φίλε. Το Βιερίνια άστα να μπροστά να ζωγραφίζει, να τρελαίνει τον κόσμο. Να με δεις και στόπερ. Και στόπερ. Τερματοφύλακας έπαιξες. Μπορώ, όμως η τέρμη είναι πολύ μεγάλη. Όχι εγώ είμαι μικρός, η τέρμη είναι μεγάλη. Δεν μου λες, το πρωτάθλημα τον ΠΑΟΚ το παρακολουθείς. Αν μπορώ, ναι. Αν μπορείς, αν βλέπεις, μαθαίνεις δηλαδή αυτό, ρωτάς, κάνει αν τύχει. Όχι, εγώ αυτό δηλαδή. Έχεις φίλους εδώ, έχεις φίλους εδώ. Ναι. Τι γνώμη έχεις για τον ΠΑΟΚ, το φετινό? Κοίτα, εγώ τα παιχνίδια που έχω, δηλαδή, έχω δει το ντέρμπι, το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Ναι. Μου άρεσε. Ναι. Μου άρεσε. Ναι. Το πιστεύω είχαν ευκαιρίες και μπορούσαν να το κερδίσουν το αγώνα. Ναι. Τέλος πάντων, άστα αυτά. Ναι. Στην Ευρώπη έχω δει 2-3 αγώνες, εντάξει. Η εικόνα δεν μπορώ να την πω, δηλαδή μου άρεσε πάρα πολύ το παιχνίδι που έχει κάνει στην Λίμπερεκ που έχουν κερδίσει 2-0, δεν ήταν. Μου άρεσε το παιχνίδι που έκανε με Φιωρεντίνο στην Τούμπα. Εγώ το πιστεύω αυτό που λείπει στο ΠΑΟΚ είναι λίγο ισορροπία, δηλαδή αυτό που... Δηλαδή να κρατάει αυτά τα καλά που έχει και να διορθώσει τα υπόλοιπα. Όμως αυτό που σε είπε, δηλαδή... Στην Ελλάδα και το ΠΑΟΚ, δηλαδή υπομονή δεν υπάρχει, οπότε είναι δύσκολο. Δηλαδή ένας προπονητής, ό,τι προπονητής να πάει εκεί, πρέπει να έχει αποτέλεσμα γρήγορα. Δηλαδή ναι. Δεν γίνεται έτσι. Δηλαδή, τι να σου πω, εγώ το ξέρω το Ίβιτς, εκεί που πήγα να δω πριν το Euro, που ήμουν εκεί μια εβδομάδα, πήγε 2-3 φορές να δω στις προπονήσεις, μου άρεσε το τρόπο της προπονήσης που κάνει. Mm-hmm. Παρακολούθησες τις προπονήσεις του... Ναι. Mm-hmm. Ναι. Ναι. Και... Είναι δύσκολο, είναι δύσκολο αυτό το διάστημα. Το πιέζουν τώρα. Το πιέστηκε αυτό το διάστημα και δεν κερδίζει ο ΠΑΟΚ. Εδώ πιάστηκαμε εμείς. Εδώ πιάστηκαμε εμείς που είμαστε μια ομάδα για τρίτη, τέταρτη θέση. Ναι. Και τίποτα... στη Γερμανία του ξέρεις, δηλαδή δεν υπάρχει υπομονή εδώ στη Γερμανία. Δεν είναι ότι τα διώξουν ένας προπονητής γιατί δεν έχει κερδίσει 2-3 αγώνες. Εμάς το διώξανε το προπονητής μας γιατί είχαμε κερδίσει ένα αγώνα το πρώτο. Ναι. Δεν είχαμε και τι. Δηλαδή... Τι πιστεύεις, Αντελίνο, τι πιστεύεις ότι λείπει από τον ΠΑΟΚ? Αγωνιστικά, καθαρά, έτσι δεν λέω τώρα. Εκτός αν θες να πεις και κάτι άλλο. Αγωνιστικά το ρωτάω περισσότερο. Τι πιστεύεις ότι λείπει? Κοίτα, εγώ αυτό που. Η γνώμη μου. Δηλαδή, εγώ τώρα αυτή αυτό θέλω. Μιλάω σαν φιλάθλος το ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω τι γίνεται εκεί.
Δεν ξέρω δηλαδή τι τραυματίες έχουν τους παίκτες, τι πρόβλημα έχουν αυτά και τον άλλο. Ναι, ναι. Εγώ το πιστεύω ότι του λείπει ένα παίκτη που μπορεί να τη πάρει το ΠΑΟΚ στη πλάτη του. Δηλαδή ένας παίκτης, ένας δεκάρι, ένας, τι να σου πω, ένας εξτρέμ που μπορεί να κάνει, δηλαδή από τη στιγμή που χρειάζεται να κάνει διαφορά. Λείπει ένας Βιερίνια και λείπει και ένα μέσος, κάπως έτσι να το πω, να μοιράζει το παιχνίδι. Σε σένα που να τους χαζεύεις όλους. Ένα Γκαρσία. Ε? Ένα Γκαρσία. Ένας Γκαρσία λείπει. Αυτό ο Γκαρσία δεν είναι καλό. Μου λες έναν Μισέος που δείχνει μπάλας. Ποιο είναι το καλύτερο που έχεις δει τα τελευταία χρόνια στο ΠΑΟΚ? Όχι, είναι ο Γκαρσία. Πιο σίγουρα. Ναι. Δεν υπήρχε. Δηλαδή πιστεύεις ότι, επειδή ο ΠΑΟΚ λένε ότι έχει επιθετικό πρόβλημα. Έχει βάλει 7 γκολ σε 100 χαμένες ευκαιρίες, σε 100 ευκαιρίες. Έτσι. Δηλαδή λες εσύ ότι δεν είναι επιθετικό το πρόβλημα και είναι στο χώρο του κέντρου, κάπως έτσι το λες, τα χαφ είναι το πρόβλημά του, στην ανάπτυξη, ποδοσφαιρικά καθαρά. Και βγάλε τα πρόσωπα. Αν υπάρχει ευκαιρίες, οπότε δηλαδή μπροστά το κάνουν τις ευκαιρίες. Δηλαδή αυτό που πρέπει να διορθώσουν είναι τα τελειώματα, δηλαδή της προπόνησης γίνεται αυτό, δηλαδή να το έχεις, να αλλάξεις δηλαδή τα μυαλά. Δηλαδή ένα center for που έχει 2-3 ευκαιρίες και δεν μπορεί να βάζει γκολ, δηλαδή τα ψυχολογικά δεν τα πάει καλά. Ναι. Και αυτό είναι πολύ δύσκολο για ένα προπονητής να διορθώσει. Δηλαδή τώρα, αν μου ρωτήσεις δηλαδή τι χρειάζει αυτή τη στιγμή το ΠΑΟΚ, εγώ το πιστεύω είναι 2-3 νίκες συνεχόμενες ή ένα νίκη σε μεγάλο δέρμι που κάνει τώρα στο ΑΕΚ. Ναι. Το πιστεύω είναι, δηλαδή είναι... Δηλαδή είναι περισσότερο ψυχολογικό, λες Αντελίνο τώρα, ότι η ομάδα είναι καλή, άσχετο το χαφ που είπες πριν ότι χρειάζεται ένα δεκάρι. Πες τώρα Αντελίνο, τόσα χρόνια, τέλος πάντων. Θέλεις ότι είναι και ψυχολογικό. Θα το πω εγώ. Ναι, γιατί ξέρεις. Πρέπει να το πω εγώ. Φυσικά πρέπει να το πεις εσύ. Γιατί είσαι ο Βιερίνια, γιατί ξέρεις 100 κιλά μπάλα, γιατί έχεις παίξει την ομάδα, γιατί έχεις πάρει γιούρο, γιατί σε παιχταράς, ρε φίλε, γι' αυτό. Πρέπει να το πεις εσύ. Αυτό σε λέω. Δηλαδή, αυτό σε λέω. Εγώ μπορώ να πω κιλιάς δύο. Πρέπει να βγάζεις 11 και βάλεις άλλα 11. Ναι. Δηλαδή δεν γίνεται αυτά. Έχεις 23-24 παίξεις, με αυτός 23-24 πρέπει να το κάνεις όλη τη σεζόν σου. Δηλαδή εγώ μπορώ να σου πω τους παίξεις που μου αρέσουν την ομάδα, που έχω δει να παίξουν και μου αρέσουν. Δηλαδή για μένα μου άρεσε πάρα πολύ το Λέο Μάτους. Ναι. Για μένα είναι ένας δεξιμπάξ που στο ΠΑΟΚ δεν υπήρχε τα λεφταία. Φοβερός, έτσι είναι. Μα φαίνεται η διαφορά, φαίνεται, έχει ποιότητα. Άλλος, ναι, φαίνεται, άλλος. Δηλαδή αυτό σε λέω. Άλλος. Δηλαδή το Ροντρίγκες. Αυτό που σε είπα, δηλαδή στις πρέπει να δουλέψεις στα τελειώματα, δηλαδή έχει ευκαιρίες και δηλαδή χρειάζει πολλές ευκαιρίες να βάζει γκολ. Ναι. Όμως το έχει αυτό που σε είπε πριν, που χρειάζεται ένας παίκτης να παίρνει ο βάρος της ομάδας, αυτός είναι ένα από αυτούς. Ναι. Δηλαδή τεχνική έχει, ταχύτητα έχει. Τώρα με δυσκολεύεις. Α, αυτοί οι δύο, εντάξει. Όχι, έχεις άλλους παίκτες με ποιότητα. Έχεις το Μαλεζάς που έχει παίξει στη Γερμανία. Ναι. Έχεις το Βαρέλα, το έχω ακούσει τότε που ήταν ένας πολύ καλός στόπερ. Εντάξει, έχω δει κάποια αγώνα από αυτός. Εντάξει, κάτι διαφορετικά. Έχεις το Τσαβέλας που είναι ένας παίκτης με ποιότητα, που έχει διορθώσει αυτό το πιστεύω που είχε το κακό του, που ήταν που... Ναι. Που μάλωσα σε κάτι αγώνα με, όχι με 16, με 15. Έχει διορθώσει και κακό τα λεφτά αυτό, του. Μου άρεσε πάρα πολύ να του βλέπω να παίξει. Ναι, να πω την αλήθεια. Αυτό το κακό το έχει, ναι. Όχι, θα το αλλάξει. Το έχει διορθώσει. Απλά το είχε, ναι, και προσπαθεί τώρα να το μειώσει, έχεις δίκιο. Επειδή ξέρω ότι θες να φύγεις και θα σε αφήσω τώρα, θα σου κάνω μια ερωτησούλα τελευταία. Τι έστειλε μήνυμα με τη γυναίκα μου? Όχι, αλλά ήξερα από πριν. Μου είπανε ότι κοίταξε μέχρι εκεί, γιατί πρέπει να φύγουμε, πρέπει να κάνουμε. Λέω εντάξει, οκ. Λοιπόν, και εγώ θέλω να μιλάω. Κανα δύο ώρα μαζί σου θέλω να μιλάω, αλλά τέλος πάντων. Αν δεν κατεβαίνω στο Χριστούγεννα, πραγματικά έχω πάθει πλάκα μαζί σου. Δεν σε γνώριζα, δεν είχα μιλήσει και ποτέ. Δεν σε γνώριζα. Έψαχνα, σκεφτόμουν ότι έχει πολύ καιρό να μιλήσει και ήθελα να σε ακούσω και με πίεζε και ο κόσμο. Δεν βγάλω το να ψάξει το να εσύ μπορεί. Τα κατάφερα. Έτσι. Έλα εδώ στη Βόσφουρδε. Και η Ελένη Μπούντου φυσικά προσπάθησε εκεί με τη Βάσο μαζί. Τα πούμε τώρα αυτά. Δεν είναι κακό, α πούμε. Γιατί σένα δεν σε βρίσκαμε πουθενά. Εσύ με προπονήσει αυτά. Εγώ
Εγώ να σου πω την αλήθεια, δύσκολο να μιλάω στο τηλέφωνο. Ναι, δύσκολο, δύσκολο. Ναι, και αυτό ήδη εγώ μιλάω στο τηλέφωνο με 2-3 άτομα. Να σου πω την αλήθεια. Μισή ώρα τώρα που σ' έχω στον αέρα, δηλαδή και εγώ έχω πάθει. Αλλά κυρίως έχω πάθει πλάκα με τα ελληνικά που ξέρεις. Δεν μου λες, μου λένε ποιος, να μου απαντήσεις ποιος είναι ο καλύτερος συμπαίκτης σου και ποιος ήταν ο καλύτερος αντίπαλος που έχεις παίξει όλα αυτά τα χρόνια. Σε όλα τα χρόνια. Ναι. Όχι, όχι στην Ελλάδα. Όπου θες, όπου γουστάρεις, όπου θες. Όπου θες. Όπου θέλω. Ναι. Πες και στην Ελλάδα. Και στην Ελλάδα, στον πάω καλύτερο συμπαίκτη σου ποιος είναι. Είναι πιο πιασάρικο αυτό. Πιο γούσταρες πολύ. Πάλι σε πέρασε την μπάλα και θα μου θέλω να σκοράρεις και όλα. Ωραία. Τέλος πάντων, στο ΠΑΟΚ. Το ΠΑΟΚ υπήρχε πολύ. Εγώ το ΠΑΟΚ δεν μπορώ να συγκρίνω ένας γιατί είχαμε μια ομάδα. Ναι. Δηλαδή υπήρχε μια ομάδα. Δηλαδή από τερματοφύλλες μέχρι σεντερφόρ υπήρχε ομάδα. Ναι. Δηλαδή ο κάθε ένας ήταν ξεχωριστός στη θέση του. Ναι. Δηλαδή στη μέση, να σου πω τώρα. Δηλαδή είχαμε το Βιτόρ που κέρδισε 10 μπάλες. Τώρα μου απαντάς, σαν υπεύθυνος κόμματος μου απαντάς τώρα. Σαν πολιτικός μου απαντάς. Πες κατευθείαν. Ναι, πρέπει να σου απαντάω έτσι. Δεν μπορώ να πω τώρα. Έλα, μου αρέσει ένας και τον άλλο και το άλλο να με παίρνει τηλέφωνο το λέει ρε και εσύ δεν. Εντάξει. Οκ, εντάξει. Έλα. Καταλαβαίνεις τώρα. Πώς δεν καταλαβαίνω. Τους βαρέθηκες όλους αυτούς. Να σου παραπονιούνται. Ναι, ναι. Όχι, κοίτα, αντίπαλους. Αντίπαλους έχουμε πάρα πολλά. Έχεις εδώ στη Γερμανία πολλούς, δηλαδή δεξίς μπακ, αριστερός μπακ. Ναι, ναι. Άλαμπα, το Σμέστερ της Dortmund. Δηλαδή... Ναι, εσύ αυτούς τα καλά σου τους κάνεις μια χαψιά όλους αυτούς. Τους κάνεις χαζούς δύο φορές τους περνάς άμα θες, τέλος πάντων. Αλλά όχι δεξί μπακ, αριστερά μπροστά. Εντάξει, τέλος πάντων. Και παίκτης μου, δηλαδή, δεν μπορώ να πω δηλαδή, ότι δεν ήταν το καλύτερο του Ρονάλντο. Δηλαδή, δεν γίνεται. Δηλαδή, όπου και να, δηλαδή, να ψάχνω, ναι. Στην παίκτη μου, δηλαδή, τώρα τα τελευταία τουλάχιστον 4 χρόνια που είμαι στην Εθνική, είναι το καλύτερο. Κριστιανό. Για μένα είναι το καλύτερο στον κόσμο, δεν υπάρχει. Ναι, δεν υπάρχει άλλο. Και από το, και από, τώρα επειδή είσαι στην Πορτογαλία, και από το Μέση, καλύτερο. Όχι. Λάθος κάνεις. Τι. Αν από τη στιγμή του Μέση θα φύγει από την Μπαρσελόνα και πάει να παίξει στην Αγγλία ή Ιταλία και να κάνει αυτό που κάνει στον Μπαρσελόνα, ναι. Θα του πω εντάξει, το Μέση είναι το καλύτερο του κόσμου. Ναι. Αλλά λες ότι δεν μπορεί να κάνει. Τώρα εσύ αν θα κάνει πόσα, 15 χρόνια, πόσα χρόνια αυτό είναι εκεί, ναι. Δηλαδή να παίξει. Σε άλλη ομάδα, σε άλλο περιβάλλον. Άλλο περιβάλλον, δηλαδή έχει μεγαλώσει εκεί, δηλαδή ξέρει το στυλ παιχνιδιού. Το στυλ παιχνιδιού είναι για το Μέση. Δηλαδή υπήρχαν ως παίκτης που υπήρχαν δίπλα του. Αν τον μπορεί να κάνει αυτό τώρα, να πάει στην Chelsea, να πάει στην City, να πάει στην United και μπορεί να κάνει αυτό που κάνει στην Μπαρσελόνα, mm-hmm. Εντάξει, ναι, δεν μπορώ να πω τίποτα, είναι το καλύτερο του κόσμου. Okay. Όμως τώρα, δηλαδή στον Ρονάλντο, πάει στην Αγγλία, σπάσει ρεκόρ, έρθει στην Ισπανία, σπάσει ρεκόρ. Δηλαδή το Ρονάλντο πόσα χρόνια είναι στην Ισπανία. Δεν ξέρω πόσα. 7. 6-7 χρόνια, 6-7. Είναι αρκετά, ναι. Πόσο σε ρεκόρ έχεις σπάσει στην Μαδρίτη. Εντάξει, έχεις σπάσει. Ναι, εντάξει, έπαιξε και με παιχταράδες όμως. Εντάξει, οκ. Okay. Είσαι φαν του Μέση. Όχι, δεν είμαι. Όχι, δεν είμαι. Καλά. Απλά τώρα ήξερα ότι θα μου πεις το Ρονάλντο. Γι' αυτό, επειδή παίζεις την ειδική μαζί, χαβαλέ κάνετε μαζί. Εντάξει, λογικό είναι να μου πεις για τον Κριστιανό Ρονάλντο. Είναι λογικό. Ήξερα ότι θα χάσω στην ερώτηση αυτή. Για τον παίκτη μου που έχω παίξει μαζί, δεν με ρωτούσες. Ναι, βρε, αυτό λέω. Και, ναι, αλλά για αντίπαλο σου είπα. Έχει κερδίσει 3 κρυστά μπάλα. Ποιο θα το πω. Όχι, παιχταράζε. Όχι, μαζί του είμαι, αρέσει εμένα. Και επειδή οδηγάει και αμάξια και τα γουστάρω εγώ πολύ και επειδή έχει ωραίες γυναίκες, εμένα μου αρέσει. Άσε με και εγώ. Εντάξει, φτάνουμε, μέσα στα αμάξια θα πάμε. Εσύ τι? Μέσα στα αμάξια. Εσύ τι? Μέσα στα αμάξια. Έχεις κανένα, εκεί πέρα τι, έχεις κανένα καλό εσύ? Οδηγάς κανένα καλό ή κανένα Opel? Όχι ρε, Volkswagen είμαστε ρε. Τι? Volkswagen είμαστε, τι? Τι έχεις, τι Volkswagen δηλαδή? Volkswagen, του Areg οδηγάω. Του Areg? Τι, ναι. Τρίλιτρο ή μεγαλύτερο, πόσα άλογα. Τι να σου πω εγώ, πρέπει να είναι του Αρέγκο οδηγάνε οι συμπέθεροι ρε, οι παππούδες. Καλά, έλα εδώ να δεις το Αρέγκο και μετά να μου πεις. Θα μου στείλεις φωτογραφία. Α, και το καλύτερο το οδηγάει τη γυναίκα μου. Τι έχει? Το Golf R. Εντάξει, ναι, οκ. Okay. Ναι, εσύ του Αρέγκ. Οκ, okay, έχει 300 άλογα. 300 άλογα, μα αυτό, εσύ με το Touareg, με τα παιδιά και βόλτα στο πάρκο, γι' αυτά είσαι με το Touareg. Τι θέλω να οδηγάω, Φεράρι? Όχι Φεράρι, μωρέ, εντάξει, όχι Φεράρι. Πόρσε. Ναι, κανένα πορσικό, ναι. Εντάξει, είχε.
Εντάξει, του ΑΡΕΚ. Εντάξει, κανένα άλλο. Όχι του ΑΡΕΚ όμως. Το ΑΡΕΚ είναι λίγο για πιο μεγάλος είναι. Ναι, εντάξει, εγώ είχε φαντάσει, είχε οδηγούσε ένα διάστημα. Κάνα Μακάν, πώς το λέει αυτό καινούριο τη Πόρσε, κάνα Καγέν, κάνα αυτό. Ξέρεις τι αμάξι έχω εσύ, ε. Δεν είναι δικό μου, είναι τη γυναίκα μου. Έχω πάθει πλάκα, δηλαδή, και μπράβο, και δηλαδή. Δεν μου λες, οικογενειακά πώς είναι στη Γερμανία, είναι για να ζεις, ας πούμε, έτσι, να κάνεις οικογένεια και στη Γερμανία παρά, καλύτερα από την Ελλάδα. Κοίτα, το περιβάλλον είναι αλλιώς. Για τα παιδιά, αν τελείνω εκεί δεν είναι καλύτερα. Ε? Για τα παιδιά δεν είναι εκεί καλύτερα, στη Γερμανία. Κοίτα, εγώ προσωπικά τώρα, δηλαδή η κόρη μου είναι 5 χρονών, στο χρόνο θα πάει στο σχολείο, θα μείνει κάτω στην Ελλάδα. Δεν θα την στυλεύω. Ναι. Ναι, γιατί αυτό που σου είπα, εγώ έχω σκοπό να τελειώνω την καριέρα μου στην Ελλάδα. Δηλαδή τώρα θα βάζω την κόρη μου να σπουδάζει εδώ στην Γερμανία, σε ένα-δύο χρόνια θα πάει στην Ελλάδα, δηλαδή ναι. Να μπερδευτεί με... Κάτσε, περίμενε, Αντελίνο, 16 έχουμε ακόμα αργά μότος. Μου είπες 18 και άμα θέλουν αυτοί και άλλο, δηλαδή δεν γίνεται να περιμένουμε. Όχι αυτή την άλλο. Όχι, για σένα, αν θα κάνει 25% παιχνίδια. Ναι, θέλω να πω ότι μέχρι το 18 όμως είσαι σίγουρα. Αυτό ξέρεις. Αυτό είναι που με νευριάζει τώρα εμένα. Εντάξει, τι να σου πω. Ναι, κάτι... σε 3 χρόνια. Τι 3 χρόνια έτσι, Αντελίνο. Τώρα. Τώρα σε θέλουμε. Τώρα έχω, φαντάζομαι, έχω αυτή τη σεζόν και ακόμα μία. Ναι, αυτή τη σεζόν 17-18. Ναι, πολύ είναι, πολύ, πολύ. Α, πολύ είναι. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Και το λέω τώρα εδώ έτσι όπως είμαι, δηλαδή δεν γίνεται, λείπεις ρε εσύ από την ομάδα, λείπεις από την Τούμπα, λείπεις από τη Θεσσαλονίκη, λείπεις. Δηλαδή πρέπει να έχουμε κάτι δυνατό και δεν το έχουμε ρε γαμώτο. Και όχι γιατί μιλάμε τώρα μαζί και να κλείσω το τηλέφωνο και να μαλώσουμε τώρα, πάλι θα το πω μετά από 10 λεπτά. Λείπεις, πώς να το κάνουμε δηλαδή, το βλέπω και στον κόσμο. Μην μαλώσεις τώρα. Όχι, θέλω να σου πω ότι δεν το λέω τώρα γιατί μιλάμε μαζί στον αέρα. Το λέω γιατί πραγματικά το βλέπω εγώ. Εγώ 20 χρόνια είμαι στο χώρο, στα μέσα ενημέρωσης, Αντελίνο. Μπορώ να καταλάβω, ας πούμε, τι γίνεται. Και μπορώ να καταλάβω τους παοξίδες πόσο μεγάλη καψούρα έχουν και πόσο πολύ σε θέλουν πίσω. Δεν το έχω ξαναδεί εγώ με άλλο παίχτη αυτό. Γι' αυτό λέω ότι κάτι πρέπει να κάνουμε. Αν μπορώ και εγώ κάτι να κάνω, ρε παιδί μου. Γιατί θέλει ο κόσμος σαν τρελός. Θέλεις εσύ πάρα πολύ, το λες κιόλας. Κάτι πρέπει να γίνει, ρε παιδί μου. Λείπεις και από την ομάδα πάρα πολύ. Τι να σου πω. Κάνε κάτι. Τώρα τι να σου πω. Κάνε κάτι, δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Εσύ. Αυτό που σου είπα, τι θα πω εκεί στην ομάδα. Το λέω, ρε φίλε, άντε για να φεύγω. Όχι, δεν θα πεις, αλλά κάτι να κάνουμε, ρε παιδί μου. Ξέρω εγώ, κάπως να το οργανώσουμε. Τι να σου πω, δηλαδή αυτό... Να πάρει ζωή, θέλω να πάρει ζωή η πόλη, δηλαδή το κομμάτι του ΠΑΟΚ, που είναι λίγο χαλασμένο το τελευταίο διάστημα. Θέλω με σένα, με τέτοιο επίπεδο κινήσεις, δηλαδή, και με σένα συγκεκριμένα που είσαι η αρρώστια των ΠΑΟΞΙΔΟΝ, να πάρει ζωή το γήπεδο, ρε παιδί, και ο κόσμος. Γιατί ξέρεις τι, ζωή παίρνουμε εδώ πέρα μόνο από τα αρνητικά. Δηλαδή, χαμός γίνεται όταν χάνει ο ΠΑΟΚ. Αυτό που σε λέω που είναι το κακό. Δηλαδή τώρα να πάρουμε ζωή αν τα χάσει το ΠΑΟΚ. Γιατί δεν πάρουμε ζωή αν τα κερδίσει το ΠΑΟΚ. Αυτό γίνεται, ότι έχουμε μάθει εδώ πέρα στη μιζέρια, ρε παιδί μου, στο να γίνεται χαμός με τις ήττες και με τα αρνητικά γενικότερα, παρά με τις ωραίες στιγμές. Σαν αυτές που προσφέρατε όταν παίζατε εκείνη με την ομαδάρα που είχατε τον. Ναι, και δηλαδή αυτές τις στιγμές τώρα αυτό που σε λέω. Δηλαδή αν δεν έχει τη βοήθεια από τον κόσμο, τους παίκτες δεν μπορούν να κάνουν αυτά. Δηλαδή τώρα εσύ αν τα έχεις τον κόσμο δίπλα σου, στα δύσκολα και στα καλά, δηλαδή το έχεις, το ξέρεις ότι έχεις τον κόσμο δίπλα. Δηλαδή εγώ μπορώ να σου πω τώρα πριν 2 εβδομάδες ήρθαν εδώ στο κήπεδο και μας μαλώσανε, μας φωνάζανε πως χιλιά άτομα δεν μας άφησαν να φύγουμε. Πού, άντε ρε, στην προπόνηση, εξεφωνητό. Στην προπόνηση ήρθανε και βάζανε πανό, εντάξει. Α, προπόνηση πιο χαλαρά, στο παιχνίδι με Leverkusen. Ναι. Στην Ελλάδα έχει βγει αυτό κιόλας. Φωτογραφίες και τέτοια. Ναι. Μετά από αγώνα είχαν 500-600 άτομα έξω. Δεν μας άφησαν να φύγουν και μπήκανε μέσα στην αποδεκτήρια και μιλούσαμε, συζητούσαμε. Ναι. Αυτά γίνεται, δηλαδή αν τα κάτσεις με τους... Εμείς τότε, εγώ θυμάμαι τότε το ΠΑΟΚ, εγώ δεν υπήρχε χρονιά που στους φιλάτες δεν τα πήγανε στο κήπεδο ή την προπόνηση να μας βρίσουν, να τους ρωτάνε τι συμβαίνει και αυτό και το άλλο. Ναι. Από τη στιγμή που συζητούσαμε, δηλαδή, το κόσμος πάντα αυτό που ζητούσε ήταν να δείξουμε αυτό ή να δίνουμε αυτό που έχουμε. Ναι, δηλαδή, από τη στιγμή που δίνεις αυτό που έχεις. Mm. Δηλαδή, αν έχεις
η καλή ποιότητα, δηλαδή μέσα στη Ελλάδα το ΠΑΟΚ είναι από τις καλύτερες 2-3 ομάδες, δηλαδή η ποιότητα έχεις. Δηλαδή τώρα, αν το μπορείς να βάζεις όλα μαζί και με τους φιλάτους μαζί σου, δηλαδή είναι πιο εύκολα. Mm. Έτσι είναι, έτσι είναι. Τώρα πάντως βλέπω από αυτά που λέμε, έτοιμοι να έρθουν πάντως, έτσι. Από τους βλέπω τώρα, μου στέλνουν μηνύματα, έτοιμοι είμαστε, λέει αυτοκίνητα, τρένα, λεωφορεία, αεροπλάνα, να πάμε να τον πάρουμε εμείς. Πραγματικά, δηλαδή έχω πάθει πλάκα με αυτό. Όχι ότι δεν το περίμενα, δεν το ήξερα, αλλά τα βλέπω μπροστά μου τώρα στον υπολογιστή μου. Αντελίνο, θέλω να κλείσεις εσύ την κουβέντα. Θέλω να πεις κάτι εσύ, σαν να πήρες τηλέφωνο, να βγει και σαν να κρατήσει το ραδιόφωνο, να πεις γεια σας, είμαι ο Αντελίνο, θέλω να πω κάτι. Έτσι. Γεια σας, είμαι το Αντελίνο. Περίμενε. Να το κάνουμε έτσι. Να το κάνουμε κανονικά. Τι θέλεις να κάνω. Περίμενε να σου πω. Δηλαδή, εγώ κάνω εκπομπή τώρα έτσι με κόσμο. Μουσική ακούγεται. Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι. Να πάμε λοιπόν, ανοίγουμε γραμμές. Πάμε στον επόμενο κράτη. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Είμαι ο Αντελίνο Βιερίνια. Ποιος είσαι. Μιλάω από. Μ' ακούτε. Ποιος είσαι. Ο Αντελίνο Βιερίνια. Σιγά μην είσαι και ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Ναι. Για πες. Αυτός είμαι. Από πού παίρνεις, φίλε. Από τη Γερμανία. Ναι, για πες, τι θες. Ήθελα να πω κάτι, μπορώ. Ναι, να πεις, αλλά μας πεις και ποιος είσαι. Ή το παρατσούκλι σου είναι Βιερίνια. Αντελίνο Αντρέ Βιέρα Φρέιτες, αυτός είμαι. Α, εσύ. Το γνωρίσατε. Κάτι έχω ακούσει, ναι, κάτι. Κάτι, ναι. Είναι ένας παίκτης που έπαιζε εδώ πέρα στην Κέρκυρα που έπαιζε εδώ πέρα και στο Παθρακικό. Εσύ δεν είσαι. Όχι, με άσπρα μαύρα φορούσα. Κάτι θυμάμαι. Για πες. Εκεί στη Θεσσαλονίκη. Ναι, τι θες, φίλε. Εκεί προς τα Τούμπα, το ξέρετε. Κάτι έχω ακούσει και για την Τούμπα, ναι, κάτι έχω ακούσει. Δεν έχετε ακούσει από Τούμπα. Από κάτω Τούμπα. Για πες, φίλε, τι θέλεις. Ήθελα να πω ένα γεια σε όλους τους φιλάτους στο ΠΑΟΚ. Μπορώ να πω. Ναι, φίλε μου, ό,τι θες. Πάρε το λόγο, πάρε το μικρόφωνο εσύ και παίξε μπάλα όπως γουστάρεις, σαν επιθετικός όμως, όχι σαν δεξί μπακ που σε κάνανε εκείνη. Πάλι με περνάς την μπάλα, εντάξει, ναι. Και πέρασε την μπάλα και μου βάζει να κάνει... Λοιπόν, σου δίνω πάσα, θα πεις εσύ ό,τι θέλεις και εγώ το μόνο που θα σου πω στο τέλος είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ, θα κάνω και μια υπόκληση, αλλά δεν τη δεις εσύ γιατί είμαστε ραδιόφωνο. Για πάμε. Όχι, αυτό που μιλούσαμε τόση ώρα, δηλαδή νομίζω έχεις καταλάβει ότι παοξίζημαι, δηλαδή δεν αλλάξω με τίποτα αυτά. Οπότε, δηλαδή αυτό που θέλω να πω για όλους είναι ότι δηλαδή θα έρθω μια στιγμή, αυτό είναι το πιο σίγουρος, και θέλω να έρθω με το ΠΑΟΚ στα καλά. Δηλαδή δεν θέλω να έρθω να ζώσω ή να σώσω ο ΠΑΟΚ, δεν είμαι κάτι ήρωας ή αυτός. Ναι. Δηλαδή είμαι ένας απλός άνθρωπος και μου αρέσει να παίξω μπάλα. Και παίξω τάξη. Καλούτσι. Και εντάξει, θέλω να. Καλό είσαι, μωρέ, δηλαδή, εντάξει. Όχι, θέλω να. Εντάξει, να έρθω να μπορώ να βλέπω τα παιχνίδια, να μπορώ να κοροϊδεύω κάποιους Έλληνες φίλους που έχω εδώ και είναι φαντ από άλλες ομάδες. Ναι. Δηλαδή με όλους μαζί. Δηλαδή με τους φιλάτους, με τους παίκτες, με προπονητές, με πρόεδρους. Σε όλα αυτά, δηλαδή το πιστεύω όλους θέλουν να κάνουν καλή δουλειά. Δεν νομίζω να έχει κάποιος το ΠΑΟΚ που δεν θέλει να το κάνει ή να το έχει το καλύτερο από την ομάδα. Και αυτό. Δηλαδή δεν μπορώ να πω και κάτι άλλο. Ένα τεράστιο, όσο παιχταράσαι, δηλαδή τόσο τεράστιο ευχαριστώ. Να σε έχει ο Θεός καλά και σένα και τη Βάσου και τα παιδιά και όλη την οικογένεια. Και έλα χθες πίσω. Εντάξει. Εντάξει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντελίνο. Να είσαι καλά. Με έκανες μάγκα σήμερα, να ξέρεις. Εγώ το λέω στα ίσια. Ναι. Με έκανες μάγκα σήμερα, να ξέρεις. Όλη η Θεσσαλονίκη εδώ ακούει, εμάς. Για μένα ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Καλό αυτό είναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Να σου, Αντελίνο. Να είσαι καλά.